Λοιπόν, τελευταίο παιχνίδι της βραδιάς. Ένα παιχνίδι βαθμολογικά αδιάφορο, καθότι και οι δύο έχουν περάσει στα play-off. Διακυβεύεται η κρίση της τέταρτης θέσης της Αστοχίση. Το καλαφουθάμφι από τον γραμματικό 4-0. Καλό ξεκίνημα για τους Αμπαλίες. Στρατόπουλος. Τώρα εδώ ο Σούλης την μπάλα την έριξε λίγο πιο δυνατά από όσο έπρεπε. Και εμφάνιση είναι αυτές που χωράει ο κύριος Γεωργιόπουλος. Είναι της προπόνησης, είναι οι πρώτες, οι παλιές. Γραμματικός. Πάσα δεν πέρασε. Και να δούμε αυτό είναι το μικρό. Κοιτάξτε πως τρέχει το γήπεδο. Καλάθι το πέτυχε, φαίνεται καλός. Λοιπόν, δούμε τη συνέχεια. Μπατσίλας λέγεται. Γερμανικός. Μπούτσις και πάλι. Είναι και ο Ιώσης Μπούτσις, ο οποίος θα πάρει την μπάλα τώρα. Νέο καλάθι. Έξι τέσσερα. Γραμματικός. Άργησε λίγο ο Άγγελος, αλλά κανένα πρόβλημα. Εμείς είμαστε καλύτερες πόντες. Το περιμένουμε να μπει το παρκέ. Σβήσανε τα φώτα σε όλο το ζεφύρι και έχει μια γιορτή εδώ πιο κάτω και βλέπω να ματαιώνεται εν τέλει. Άρον-άρον θα φύγουν οι άνθρωποι από το σπίτι. Πω πω, τι του φτιάξε. Πού πήδηξε ρε παιδιά. Απίστευτος. Τι έγινε ρε. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα. Λοιπόν, Μπατσίλας ο πρωταγωνιστής. Απίστευτο. Yeah.
είχε πάρει ο ύπνος, η αλήθεια είναι. Κοίτα, αυτός εδώ θαυματουργός πιτσιρικάς και μας τρίβησε για τα καλά. Θα πάμε μετά να λιώσω τα πόδια του. Οπό. Bon. Σιγά σιγά να συνέρθουμε από το σοκ, το ευχάριστο. Δεν πρέπει να το περίμενε. Στον νέο Γκούτσι. Και δεν έχει αντίπαλο. Ξέρεις όλους κάτω. Και θα έχει δικαίωμα για δύο. Κύριε Γεωργιόπουλε, πού τον βρήκατε? Πού τον βρήκατε, λέω? Draft. Πού πήδηξες ρε? Έχεις λεφτά, το ξέρω. Καλά, ναι, φαίνεται. Φαίνεται. Καταρχήν έχεις άλλη εμφάνιση. Έχεις και άλλη εμφάνιση. Προπονητική. Λοιπόν, ο Μπούτσης το... έφερε το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Τα όλα. Δραματικός. Εύκολο στη δεύτερη. Το 7. Κατσίλα. Και πήραν την μπάλα. Τώρα θα το κρυωθεί φάου. Φάουλ το οποίο το κερδίζει ο Μπουλάκης. Πάρα πολύ δυνατό παιδί, πάρα πολύ δυνατός φαίνεται. Δεν τον κρατάς εύκολα. Σου τριών πόντων, μάλιστα. Ο Ρέσις δεν κόβει μόνο. Τα στάζει και έτσι από τη γραμμή των 6.75. Στάνος. Γραμματικός. Πάρα στο σίδερο. Ωραίστης. Παντρόπουλος. Αυτή η χώρα μας πίση. Βούτσις. Πάρα πολύ όμορφη συνεργασία.
μπάσκετ βλέπουμε. 10-14. Ο Μπούτσις έπαιξε όλο το γήπεδο. Προβάδισμα 6 πόντων για την ομάδα των Μπουρέγγες. Κοπή κατά το ίμιση είναι την Ages. Ζητάει time out ο Σανατόπουλος. 2-1 για το τέλος του Μεγαλέμπου. Λοιπόν, δραματικός ευστοχίσει. Ο Βερνίκος καθαρίζει την υπόθεση αμυντικό rebound. Τάνος Βερνίκος. Πάνος γραμματικός θα πάει μέχρι μέσα. Γιώργιόπουλος. Αυτόπουλος τον Μπούτσι χαμηλά, θα σοκίσει εκείνος. Γραμματικός εύστοχος και θα βάλει μπροστά την ομάδα του, 17-16. Το ξεκίνησε. Αυτό δεν κάτσει. Σκορ πρώτου. Ορέστης ανάποδο λέει, παρακαλώ.
αυτή την ισοπαλία. Τάνος. Νέο λάθος. Θα πείσει την μπάλα στο καλάθι με τη βοήθεια του Βαμπλό. Είναι εξαιρετικός απόψε. Δεν ξέρω, νομίζω έχει παίξει άλλη μια φορά από ό,τι μου είπε ο Μπούτσης. Είναι το δεύτερο του παιχνίδι, άρα θα τον δούμε και στα play-off. 18-20, σούτ για 3, μέσα. Από τον Μπουλάκη, 21-20. Πάνω σε κάνει το φάουλ, σε αυτόν φιλόφυγε. Ο Μπούτσης θα το αρχίσει.
21-22. Πάνος. Έδεξε την γραμμή των 6-75 και δίνει προβάδισμα 2 πόντα στην ομάδα του. Θα απαντήσει ο Μαργόπουλος. Όχι. Το καλάθι ήρθε. Διακυρός γραμματικού. Ο Μπιτζής θα πετύχει, συγγνώμη, ο Ρέσης θα πετύχει νέο τρίποντο. Θα κάνει 26-25. Γραμματικός θα στοχίσει. Αγκόπουλος. Μπουτζής. Πάμε σε time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λάθος επαναφορά. Και την μάδα την παίρνει ο πιο κατάλληλος παίκτης για τους Courageous εννοώ και ο πιο κατάλληλος για τους Αμπαλίες. Μιλάει η πείρα του Μαρκόπουλου όμως, ο οποίος θα προχώσει στο φάουλ, πάρα πολύ έξυπνο. Στάζεις έξω από τη γραμμή των 6.75. Τον νόητο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Βγήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Το καλάθι δεν θα έρθει. Θάνος. Σίδερο. Ορέστης θα προσποιηθεί. Κρίμα που βγήκε. Μπούτσι στο επιθετικό. Νέο καλάθι. 32-29. Πάνε για μια επίθεση.
σύνδεση τώρα. Παγκάνος. Κανός. Άστοχος. Ο έτερος θάρρος επιτελικού. Παγκάνος είναι εκνοή. Τέλος. 29 σκόρη μικρόνου. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίχρονο. Μόλις ξεκίνησε. Ωραίες τις έκλεψε. Άντε πιάσε τον Ωραγή. Τελειώνει και αυτή την προσπάθεια με πολύ όμορφο τρόπο τα εκατομμύρια του Γεωργιούπολου, του Γεωργιούπολου στη Σούλη. Πιάνουν τόπο. Δούλευε μια ζωή για αυτή τη μεταγραφή. Οι κόποι του ανταμείβονται, έφερε έναν υπερπεκταρά. Βερνίκος, Πάνος. Έστω εγώ, σε εσύ ήταν πότε. 34-31. Το οποίο θέλει να περάσει στον Μπούτζι. Ο Άγγελο θα εκτεθεί. 35-33. Βερνίκο. Παγάνη. Ο Παπάς έχει προλάβει και τρέξει εδώ το γήπεδο. Θα δώσει στον Ορέστη. Ορθείς. Πάλι στον Ορέστη. Έχει να κουμπίσει μπάλα. Σε ακόμα ένα. Επιχόλησε. Μπάλα στη γωνία. Στο πιο κατάλληλο. Τον Μάτιαξα. Κανός. Τον συνήθι ύποπτο. Μπατσίλας, Ορέστης. Λέγεται και ξέρει πολύ μπάσκετ. Ερωθάνο, Λιόν Κόντον. Στον μπαμπά, οικογενειακή υπόθεση στο καλάθι αυτό. Μπαμπά, μπροστά σκέρασμα, μετά το τέλος του παιχνιδιού. Λάκια, με μπύρα. Τα όλα. Την έδωσε. Λάβεις πάσα. Του διάτρες. Ο Πάνος προσπάθησε να την κρατήσει όπως παργέ. Thank you.
Μπουλτζής. Νέα καλή συνεργασία, το τελείωμα λήξε τώρα. Δεν είχε κανένα στο δεύτερο πάρα στο καλάτσι, 39-37. Από το Νικουλάκη. Ανολίτσης. Πάμε σε time out. Λοιπόν, το time out τελείωσε και ο Φάνος επιστρέφει καυτός, καθότι το έσταξε το τρίποντο 44-39. Η απάντηση δεν θα ήταν γνωρίστη. Γραμματικός θα πάει μέχρι μέσα. Πάρει το φάουλ. Ανάσεις στο καλύτερο. Το γύρο στυπ, γραμματικός. Μια φορά ξαφνικά στους 10 πόντους. Πάτησαν το πόδι στον γκάζι. Νέο κλέψιμο. Δραματικός. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Για να δούμε το Μπούτσι. Θα πάρει το φάουλ. Ζάνος θα κερδίσει το rebound. Βερνίκος, καμπλό σε λίγη. Λίγο πιο γλυκά. Σε δεύτερο χρόνο θα πετύχει και το καλάθι και θα δώσει προβάδισμα 12 πόντων στην ομάδα του. Πάμε. Πραγματοποιούν εξαιρετικό δεύτερο μισό τρίτου δεκαλέπτου. Thank you.
καλάθι. Για τα 5 δευτερόλεπτα. Ορίστε στο χείσι 14 γραμματικός. Στο ο Μπούτσις θα πάρει πάνω στα χέρια του 2. Ο μικρός άμα σουτάρει θα προλάβει. Θα στοχίσει. Τρεις το 10 λεπτό, 53-41. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, ο Θάνος θα πετύχει, όχι δεν θα πετύχει τίποτα. Για να δούμε τον Μπούτσι. Διαφορά είναι σε 14 πόντους με το υπάρχον αποτέλεσμα. Η διαφορά πάει στους 14. Μπάλα στον κύριο με το νούμερο 10. Το φτάνω, πάμε σε time out. Το σκορ 61-44. Λοιπόν, 6 λεπτά ακόμα για να μάθουμε το τελικό σκορ.
τελευταία 5 λεπτά. Πανός. Για 3. Για να δούμε τον Ορέστη και αυτό. Όχι. Διαφορά είναι στους 21 πόντους. Τυχική διαδικασία. Οι αμπαλίες θα πάρουν την τρίτη θέση. Μαργόπουλος αστοχός, θα μαζέψει ο Στρατόπουλος. Θα το πετύχει το καλάθι. Δύο και 22. Είναι και πέντε διαστάσεις Τριάμφου, διαχειρός Μητουλάκη. Ο Σούλης θα πάρει το φάουλ. Να μην έχει χτυπήσει, αυτό είναι το σημαντικότερο. Εγώ 3. Ορίστης. Μας φυλάει κάτι για το τέλος. Ένα τρίποντο ίσως. Όχι.
Μακεδονία. Κακός τριών πόντων. 43 δευτερόλεπτα. Η μπάλα στο Θάνο, στον έτερο Θάνο. Τι έχουμε? Τελειώσει ο χρόνος επίθεσης. Λοιπόν, η μπάλα είναι για τους Μαρκόπουλος για τρεις. Μπάλα τα χέρια του Τερνίκου. Ορέστης, Μαρκόπουλος για τρεις, ο τελευταίο καλάθι, ίσως όχι. Θα πάρουν την μπάλα στην κατοχή τους. Ο Μητουλάκης πήγε να πετύχει το καλάθι. Ο Βερνίκος τους λέει όχι. Το 73-48. Ο Θάνος θα πάρει την προσπάθεια τελικά. Θα πετύχει το καλάθι. Λοιπόν, 75-48 το τελικό σκορ. Στην τρίτη θέση οι Αμπαλίες. Στην τέταρτη οι Πουρέιτζερς. Καλό βράδυ σε όλους.